Τη γνωστή τη αλυσίδα ζαχαροπλαστούνου Παπασπύρου και μπορεί να το ξέρει γιατί έχουμε δει φωτογραφίε του στα lifestyle έντυπα. Καθώ κάποια περίοδο. Μα πάντα έτοιμο αυτό το controller. Είχε μία σχέση στο παρελθόν με την Πατρίτσια Μίλη Περιστέρη. Και έχει δει φωτογραφίε σίγουρα στα lifestyle. Να, και εδώ έχουμε lifestyle. Δεν είναι τώρα μαζί όμω. Τώρα δεν είναι μαζί. Όχι, όχι, δεν είναι μαζί. Αυτή τη στιγμή όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο. Πάμε στο θέμα. Μέσα στο βίντεο είδαμε και ένα split, μία μοιρασμένη εικόνα. Να, αυτή ακριβώς. Στα αριστερά βλέπουμε λοιπόν την δημιουργία του Φίλιππου Παπασπύρου, όπως τον προσφώνησε ο δημιουργός του γλυκού. Στα δεξιά βλέπουμε την ίδια ακριβώς δημιουργία του Αντριέν Μποτζόλο. Μία φίλη μου στέλνει τη φωτογραφία και μου λέει: «Μα αυτό το γλυκό, λέει, το έχω δει στο Instagram του Αντριέν». Αντριέν, δεν ξέρω. Αντριέν. Μποτζόλο. Εγώ επειδή είμαι ένας άνθρωπος που στο Instagram. Καλός πάνω πολύ. Καλός άνθρωπος. Στο Instagram όταν βλέπω κάτι τηλεοπτικό ή κάτι τέτοιο μου αρέσει να τρολάρω και να πειράζω. Κάνω λοιπόν ένα split. Με αγάπη πάντα. Πάντα με αγάπη. Και αυτός ο Χριστιανός πήγε εκεί, ας έκανε κάτι άλλο. Ας μην έβαζε τη σοκολάτα έτσι από πάνω. Κάνω ένα story μοιρασμένο στα δύο. Στα αριστερά είναι το Masterface που γράφει δημιουργία Φίλιππου Παπασπύρου. Και στα δεξιά το Instagram αυτό ακριβώς, τον Αντριέν Μποτζόλο, και γράφω πάνω, ούψ, κάνοντας mention τον δημιουργό. Μποτζόλο. Τον βρήκες. Βεβαίως. Τον κανονικό δημιουργό. Τον κανονικό δημιουργό. Τον Γάλλο ζαχαροπλάστη. Ακριβώς. Ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να μου απαντήσει. Παιδιά, σωμάτι στον Αντριέν Μποτζόλο. Εδώ λοιπόν θα κοπούν τα γέλια. Όχι για μας, ελπίζω και για κανέναν, αλλά ας δούμε τι απάντησε. Ναι, γιατί είναι και διεθνή λέξη το ούτε που έγραψες. Περίμενε λίγο. Εδώ λοιπόν είναι η απάντηση. Εσύ, Άρη, μου γνωρίζεις για τον Αντριέν Μποτζόλο. Ξέρεις κάτι, όταν είδα του συναδέλφου μου το story με την διεθνή λέξη ούψ, έψαξα να διαβάσω για τον Αντριέν και η αλήθεια είναι ότι στην ηλικία του, γιατί είναι μόλις 36 ετών, είναι pastry chef στο Mandarin Oriental στο Παρίσι, μάλιστα, που είναι ένα πεντάστερο, αν ήταν και εδώ και ο Βασίλης θα μας τα έλεγε, είναι ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, το Mandarin Oriental, top κορυφή, και φημίζεται ως, τον λένε αρχηγό, τον λένε king Βασιλιά. Of standing pie. Δηλαδή έχει αυτή την έμπνευση να κάνει πάστας. Τις τάρτες να στέκονται όρθιες και όλες αυτές που μας δείχνει ο Νίκος τώρα είναι δημιουργίες του. Άρα είναι δική του έμπνευση. Το έχει καθιερώσει. Αυτό είναι από. Δεν είναι του Παπασπύρου. Όχι. Όχι. Σε συνέντευξή του, ο ίδιος έχει πει ότι αυτό το εμπνεύστηκε από μία. Κοιτώντας τα βάνα από μία λάμπα. Α, να πάμε στην απάντησή του. Τι μου απάντησε λοιπόν, όταν αυτό του έλεγα ότι. Χθες το Master σε θέτεξαν. Εδώ βλέπουμε τα γαλλικά και θα δούμε ευθύς αμέσως τη μετάφραση. Βεβαίως. Γιατί καλά να σα το διαβάσω γαλλικά, όλα τα αντέλφια έχω πάρει. Μια ευκαιρία βρήκα στη ζωή μου. Πού είναι το χαρτί. Βρίσκω ανέντιμο από την πλευρά αυτού του σεφ να οικειοποιείτε τη δουλειά ενός άλλου, κυρίως στη τηλεόραση. Σας ευχαριστώ, σε μένα το λέει, που μου το στείλατε. Ωραία. Δυστυχώς είναι δική του δουλειά. Είναι πολύ γνωστή η συγκεκριμένη δουλειά του, οι όρθιες πάστες. Η απάντησή του είναι αυτολεξή, μεταφρασμένη. Θεωρεί ανέντιμο αυτό που έγινε χθες. Γιατί? Γιατί κάποιες φορές οι πάστες σεφ και οι σεφ, τιμή Σένεκεν, κάνουν γλυκά ή συνταγές άλλων σεφ, αλλά πάντα τους μνημονεύουν ή αναφέρονται σε αυτούς. Ότι είναι μια πειραγμένη δημιουργία του τάδε ή η αρχική δημιουργία ανήκει στον τάδε. Χθες όμως εμείς στο επεισόδιο είδαμε ότι οι τρεις κριτές, συγκεκριμένα ο κ. Κοντιζάς, είπε ότι είναι ο δημιουργός του συγκεκριμένου γλυκού και βρήκαμε και ξέρουμε ότι δεν είναι. Κοιτάξτε, ο δημιουργός. Κοιτάξτε, τον έχει κάποιος φτιάξει ένα σαντουιτσάκι ή ένα προφιτερόλ, ένα εκλέρ. Δεν είσαι. Δεν θα κάτσεις να πεις την ιστορία του προφιτερόλ και ποιος πάστρι σεφ το έχει δημιουργήσει, γιατί είναι κάτι ευρέως πολύ γνωστό. Εδώ δεν μιλάμε. Μιλάμε και για ένα. Είναι πολύ ξεχωριστό. Ναι, δεν είναι μόνο τα υλικά και το τι γλυκό είναι, που δεν ξέρουμε τι γλυκό είναι. Και εκείνη τι είναι. Πάστα. Θεωρείται πάστα και γύρω-γύρω και είναι μπισκότα. Είναι η μορφή του. Είναι που ένα η στεφάνι μορφή είναι που στο μισό έχει την πάντα. Δείχνει την καλλιτεχνική φύση και τη δημιουργικότητα και την έμπνευση ενός σεφ. Δηλαδή είναι ο τρόπος που το έχει φτιάξει, το οποίο είναι μοναδικό και, είναι αυθεντικό από τον ίδιο. Δηλαδή άλλο να δείξει κάτι το οποίο είναι του τάδε σεφ και άλλο να δείξει κάτι σαν δικό. Είπε ότι οικειοποιήθηκε τη δημιουργία του. Είναι ξεκαθαρικά του λεγόμενα. Δεν το ξέρανε οι φίλοι μας στην Κρητική Επιτροπή, δεν το ξέρανε. Δεν ξέρω αν το ξέρανε. Η ερώτησή σου είναι πάρα πολύ καλή, θα σου πω γιατί. Γιατί από στην... δεν το γνώριζαν, παιδιά. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Στην γαλλική ζαχαροπλαστική, επειδή έχω συνεργαστεί με τον Ηλία τον Κρασά, επανειλημμένος τηλεφωνούσε ένα project και έχουμε μιλήσει. Θες να το βγάλουμε ένα τηλέφωνο.
Δεν ξέρω αν το γνωρίζει όμως ο Ηλίας αυτό. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν έχω ψάξει αρκετά, ξέρετε κάτι, ακόμα και στα μακαρόν που λέμε ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση, όντως υπάρχουν 2-3 δημιουργοί. Ανάμεσά τους φυσικά και αυτό το πολύ γνωστό, το Λαντουρέ που είναι στο Παρίσι, Λαντουρέ που κάνουν τα μακαρόν τους. Υπάρχει παρθενογένεση σε κάποια γλυκά. Ναι, τώρα μιλάμε ότι είναι και το σχήμα. Πώς να σου το πω, υπάρχει αγάπη παρθενογένεση. Είναι ο τρόπος που είναι φτιαγμένο. Και ο συγκεκριμένος, επειδή όντως ο Νίκος. Εδώ ο ίδιος ο Μποτσόλο εκνευρίστηκε. Άμα ήταν ο Μποτσόλο, δεν θα εκνευριζόταν. Ναι, τον Εντρίαν, αφού τον αποκαλούν βασιλιά. Αφού τον αποκαλούν βασιλιά. Δηλαδή κατάλαβε ότι αυτό είναι αντιγραφή του δικού του. Θα και μπορούσε να υπάρξει μια αναφορά. Και θέλω να πω μέσα στο MasterChef δεν θα έπρεπε να μαθαίνουν και κάτι. Δηλαδή εγώ τώρα δεν τον ήξερα. Μάθαμε και κάτι. Θέλω να πω ότι σου δίνει και κάποιες πληροφορίες από το χώρο. Της μαγειρικής και της ζαχαροπλαστικής παραπάνω, έτσι να τις ξέρεις. Θα μπορούσαν οι άνθρωποι στην Κριτική Επιτροπή να το λέγανε. Είμαι σίγουρο το ξέρανε, γιατί είναι έξπερ, φοβερή και πολύ διαβασμένη και μορφωμένη. Δεν είναι, δεν νομίζω να το ξέρανε. Και πολυταξιδεμένη, παιδιά, δεν γίνεται να όχι, το ξέρανε. Όχι, όχι, θα σου πω κάτι. Δεν είναι. Είναι και οι τρεις τους σεφ. Δεν είναι pastry chef. Ούτε ο Παπασπύρου που είναι pastry chef. Ο Παπασπύρου είναι pastry chef. Αλλά γιατί το ήξερε, δεν το ήξερε. Δεν ξέρω, παιδιά, όχι, επειδή λέει, δεν το γνωρίζαν αυτό. Όχι, δεν είναι απαραίτητο ότι οι τρεις κύριοι. Γνωρίζουν γιατί είναι σεφ, δεν είναι ο Παπαστήρου δεν έπρεπε να το πει. Εκτός αν το ίδιο και σου πω, ρε παιδιά, ξέρετε κάτι, επειδή ο διάολος μπορεί να έχει σπάσει το ποδάρι του και μπορεί να έχει αυτή την έμπνευση ο κύριος Παπαστήρου, όντως, να κυκλοποιήσει ένα γλυκό. Όχι, βρε, άρημα, αυτό πω τώρα. Δεν γίνεται τώρα. Βέβαια, παιδιά, δεν ξέρω, αλήθεια. Μπορούμε να το φτάσουμε στα άκρα σκεφτόμενοι ότι εννοούσαν ότι είναι ο δημιουργός, δηλαδή αυτός που έφτιαξε το συγκεκριμένο γλυκό κατασκευαστικά. Εκείνη τη μέρα. Ναι, εκείνη τη μέρα. Ναι, αλλά επειδή δεν εννοούσαν δεν αυτό, ήταν έμπνευση. Είναι ένα γλυκό, είναι δημιουργία, παιδιά. Σαν έργο τέχνης, κατάλαβες. Δεν είναι φτιάχνω μία πάστα, φτιάχνω ένα έργο τέχνης το οποίο το έχει εμπνευστεί κάποιος άλλος. Δεν είναι τα υλικά, είναι ο τρόπος που τα έχει βάλει έτσι και κάθονται και από πάνω. Και είναι μία έμπνευση η οποία βέβαια ανήκει ξεκάθαρα σε αυτόν ναι. Όπως είπε και εγώ, είναι αυτά βασιλιάς τα... Εγώ θα πάω ποτέ σε αυτό το ζωχαροπλαστείο να πάρω γλυκά. Στον κύριο Παπασπύρου. Ναι. Εξαιρετικά. Για καλό. Για μα είναι εξαιρετική αλυσίδα. Όχι, μετά από αυτό το θέμα. Εντάξει.